σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση. Αγαπημένοι μου, τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Παρασκευή σήμερα, 30 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα. Σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, να είστε γεροί και δυνατοί. Στα 14 λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στα στούντιο του Focus, μετά τις 12. Είναι η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα μέχρι και τη μία μαζί μέσω της αγαπημένης σας συχνότητας Focus FM 103.6. Η επικοινωνία μας μέσω Viber στο 6907-483-484. Στα social media μας ακολουθείτε και πολύ καλά κάνετε. Στη σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μας ακολουθείτε στο TikTok, στα κανάλια μας στο YouTube, οι εκπομπές, οι συνεντεύξεις και στο Mixcloud. Παρασκευή σήμερα και θα είναι ένα βροχερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ό,τι μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε βροχές, μπουρίνια, σποραδικές καταιγίδες. Προσοχή σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω εάν θα είναι ακραία ή όχι τα φαινόμενα. Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω, πώς θα αντιμετωπίζουμε ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση που είναι επικίνδυνα. Οπότε το νου σας εσείς, καλού κακού. Μάλιστα, έχουμε, διαβάζω, αύξηση του πληθωρισμού στο 3,1% στην Ελλάδα, για την Ευρωζώνη πτώση στο 2,2%. 3,1% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτής στην Ελλάδα σε ετήσια βάση τον Αύγουστο σύμφωνα με την Eurostat. Ο πέμπτος υψηλότερος πίσω από το Βέλγιο, την Εσθονία, την Ολλανδία και την Σλοβακία. Συνεχόμενος μήνας ανόδου. Με την ακρίβεια λοιπόν καλά να κρατεί, σηκώνουν μανίκια στο Μαξίμου και εν όψη ΔΕΘ, ναι, σηκώνουν μανίκια για να βάλουν τελικά τα χέρια στην τσέπη. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται όλο αυτό το μπάχαλο, αυτή η κατρακύλα, όλη αυτή η κρίση, να το πιο κομψά. Η κυρία Γεροβασίλη για προσφυγή στις κάλπες μιλά, σηκώνει το γάντι. Έχουμε εξώδικα μεταξύ βουλευτών, βλέπε Ελληνού Πολάκη.
Είναι ένα κλίμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, καλό πάντως δεν είναι. Ο κύριος Παύλος κατηγορεί την κυρία Αθηνού, την κυρία Αθηνά, την κυρία Λινού, ότι είναι ένοχη, λέει, για την πρόληψη, για αυτό το Ινστιτούτο. Έφτανε, λέει, να εισπράττει μέχρι και 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο από το 2021 και έπειτα. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης είναι αλλού, ναι, παρόν, αλλά μέσω Skype, το συνηθίζει. Δηλώνει παρόν μέσα από τις αναρτήσεις του στο Twitter. Στα Χανιά βρίσκεται ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε γάμους σήμερα, για να μην παρεξηγηθώ. Παντρεύτηκαν με τον αγαπημένο του, τον Τάιλερ. Θα γίνει ανταλλαγή όρκων αιώνιας αγάπης σήμερα. Γιατί γελάς, Γιώργο? Φαίνεται να μην τους αγγίζει, θα μου πεις. Μια φορά παντρεύεσαι, καλά, εδώ δεν παντρεύονται. Είναι η δεύτερη φορά, είναι αυτό η επανάληψη, αυτές οι Αμερικανιές. Και οι εορτασμοί, λέει Γιώργο, 4 με 5 ημέρες. Αυτό δεν είναι φεστιβάλ, είναι φεστιβάλ γάμου. Σήμερα αυτό το μενού, και τι μενού, και τι. Είναι πρώτη είδηση, εννοείται. Η Γαμήλια τελετεί αυτή η ένωσή τους με την ανταλλαγή των όρκων, με το μενού της δεξίωσης και τα πάρτι να πρωταγωνιστούν σε πρωτοσέλιδα μεγάλων site αλλά και εφημερίδων. Υπέροχη θέα, λέει, 200 στρέμματα. Υπάρχει και μία μικρή τεχνητή λίμνη εκεί που θα γίνει η τελετή, εκεί όπου θα αλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης σε κλειστό κύκλο, λέει, 130 προσκεκλημένων. Μειώθηκε ο αριθμός αρχικά, είχαν πει θα καλέσουν 150 άτομα, τελικά οικονομικές δυσχέρειες. Τι νομίζετε, δεν έχει θέματα με τα οικονομικά του και ο κύριος Κασελάκης? Σπίτι ανοίγουνε, θα πρέπει να είναι συγκρατημένοι. Οπότε από τους αρχικά 150 έπεσαν στους 130. Αλλά μακριά, λέει, οι κάμερες. Στεναχώρια τώρα να μην έχεις, ξέρεις, την είδηση. Αλλά οι παπαράτσι δεξιά-αριστερά σε δέντρα, δίπλα στις τεχνητές λίμνες, με βαρκούλες, με ψαροντούφεκο, θα προσπαθήσουν. Ναι, δεν μπορεί. Μια φωτογραφία θα την κλέψουν. Αλλά ο Μπουφές, λέει, πω, τι τοπικά προϊόντα, τι μαραθώπιτες, τι μέλι, τοπικά κρασιά, όλα. Δεν μπορώ να περιγράψω. Έχει εδώ πέρα και κάποιες φωτογραφίες στο site. Μου έχουν ανοίξει την όρεξη, αλήθεια είναι. Κρητική κουζίνα. Είναι πολύ όμορφο, ε. Ποιος δεν δακρύζει σε αυτό στο άκουσμά του. Ναι. Σήμερα γα, σήμερα γα, πώς γίνεται? Γιατί, αχ, δεν θέλω, όχι. Ήθελα να το ακούσω, δηλαδή με συνεπήρε ένα πράγμα. Ορίστε. Για να μην συγκινηθώ, γι' αυτό το κάνεις, ναι. Ποιο, για να ακούσω. Έχει κέφια πάλι ο Γιώργος. Αυτά είναι. Αφήστε τα δάκρυα στην άκρη. Σήμερα έχουμε χαρές. Ήρθε η μέρα που οι νύφοι και ο γάμπρος θα βάλουν πέρα. Έλα και σου πούμε φύλαξη μπομπονιέρα. Και μην νομίζεις πως στιγμή θα βαρεθείς. Γαμήλιο πάρτι. Κι έχω μια πρόσκληση για σένα, ορίστε πάρτι. Να το δώσε, Γιώργο. Μη χαθούμε μέσα, έχει χάρτη. Γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθείς.
χωρίς να λάβεις οδηγίες. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Να, αυτό είναι το καλό του, ότι δεν κάνω live. Ε? Είναι στα πλέον εκτήματα. Μια στα αλλάξει τώρα. Και προσοχή τον ηθικό μη λερωθεί. Γαμήλιο πάρτι. Και στην εντέλεια τα έχουν όλα κανονίσει. Και μήνες τώρα τα έχουν προγραμματίσει. Όλα καλά καμωμένα εννοείται. Απρογραμμάτιστα θα ήταν. Σας παρακαλώ. Θέλω να σε... Γεια σου Βαγγέλη μου. Από Ελβετία μας ακούει ο Βαγγέλης. Θέλω να σε... Ο Σκυλάκος, ναι, ο Σκυλάκος, δεν ξέρω το πανέμορφο, το ζουζούνι εκείνο. Κάπου εκεί θα βρίσκεται. Τώρα για την κουμπαριά, ναι, too much νομίζω, ε. Γεια σου Ιωάννα μου. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Στον 023 τους χαιρετισμούς μας. Ο Πασχάλης θέλει μία μπομπονιέρα, λέει. Τώρα πού να βρούμε τα κουφέτα, Πασχάλη. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Θέλω να σε εκεί, ό,τι κι αν συμβεί. Ελέγχεται, λέει, απόλυτα από τον Κασελάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τον πλήρη έλεγχο του κόμματος, Πασχάλη, δεν θα διαφωνήσω, και ας είναι και μέσω βιντεοκλήσεων, ας είναι και μέσω αναρτήσεων. Το κάνανε, δεν το κάνανε αρχηγό. Πρέπει να το αποδείξει κιόλας. Εγώ έτσι λειτουργώ, σου λέει, από μακριά. Και οι δύο. Η απάντηση είναι και οι δύο όσον αφορά το χρώμα και την απάντηση στην 110. Για κουβαριά δεν ξέρουμε, όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, όχι τα σκαλιά της Εκκλησίας, είπαμε ανταλλαγή όρκων αιώνιας αγάπης, και άλλοι ιδρώνουν, σκέφτονται, προβληματίζονται, και αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε την έκθεση και κάτι θα πρέπει να πούμε. Ομολογουμένως νομίζω πως πρέπει να είναι σε δύσκολη θέση, πρέπει να το πούμε, το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι είναι από τις πιο δύσκολες αυτή η διοργάνωση, η φετινή έκθεση. Παλιά έγραφαν, έσβηναν μέχρι να καταλήξουν, τώρα δεν έχουν καν τι να γράψουν, οπότε να σβήσουν τι, να μας πούν τι ακριβώς. Θα μας πούν, λέει, για το στεγαστικό, για την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, και εκτός τα βασικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, οι παθογένειες λειτουργίας του κράτους, η ασφάλεια του πολίτη. Θα μας πει, λέει, και για το επίδομα, για το επίδομα ανεργίας που πετσοκόβουν, έτσι. Ναι. Αλλά χθες είχαμε την παρουσίαση μέτρων για τα σχολεία εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων. Μέτρα, εντάξει, για να είμαι, θέλω να είμαι αντικειμενική, μάλλον υποκειμενικό είναι αυτό που θα πω. Ναι, εμένα μου άρεσαν.
Μακάρι να τα δούμε να εφαρμόζονται. Ευπρόσδεκτες αυτές οι αλλαγές. Εννοείται πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Τι θα γυρίσω και θα πω σήμερα ότι ναι, δεν θέλω να αποβάλλονται τα παιδιά όταν πρέπει. Δηλαδή εμείς που... Εσύ είχες καμία πενθήμερη. Εντάξει, πενθήμερη είναι υπερβολικό, αλλά ήταν κακό, δηλαδή ήταν άδικο όταν σου επιβλήθηκε ενδεχομένως έστω και μονοήμερη αποβολή, Γιώργο. Όχι, κάποιο δίκιο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα έχουν χάσει την μπάλα. Αυτό με τα κινητά τηλέφωνα, φυσικά. Και πολλοί είναι στην τσάντα. Μπορούν, αλλά θα μου πεις, θα υπάρχει στο γραφείο του διευθυντή, γιατί και οι διευθυντές εργάζονται και παραδίδουν μαθήματα. Οπότε μπορεί να μην είναι ανά πάσα στιγμή εύκολη πρόσβαση στο γραφείο του διευθυντή, να υπάρχει κάποια γραμματεία για να πάρουν τηλέφωνο. Αν υπήρχε αυτό, δεν ήταν περιττό ακόμη και το τηλέφωνο, γιατί σου λέει θα το έχουν μαζί τους για ώρα ανάγκης, αλλά θα είναι κλειστό και στην τσάντα. Μακάρι να τα δούμε να εφαρμοστούν, μήπως, γιατί παίζει ρόλο και αυτό το εργαλείο για το bullying και όλες αυτές τις ιστορίες. Θα μου πεις, κατά συνέπεια, αν δεν υπήρχαν και τα social media, που θα τα ανέβαζαν. Θα μου πεις, εντάξει, πάντα υπάρχουν τρόποι μεταξύ τους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καλό. Αλλά θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να εφαρμοστούν και φυσικά δεν φτάνουν μόνον αυτά. Χθες δεν πρόλαβα να τα πω, γιατί αργότερα έκανα την ανάρτηση για τον δάσκαλο που ψάχνει σπίτι σε νησί μεγάλο της χώρας μας και δεν μπορεί να βρει σπίτι, και αν βρει είναι πανάκριβο, με 1000 ευρώ, 500 ευρώ σπίτι, νομίζω δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κάθε εκπαιδευτικός. Και από την άλλη, ναι, δεν υπάρχουν σπίτια, οπότε αναγκάστηκε ο άνθρωπος να κοιμάται στο αυτοκίνητο. Όλη αυτή η ιστορία με τις συγχωνεύσεις, το ένα παιδάκι πάνω στο άλλο, δηλαδή αυτά θα τα δούμε κάποια στιγμή, κύριε Πρωθυπουργέ μας, αναρωτιέμαι. Προς το παρόν, την Δευτέρα, λέει, θα παρουσιάσει τα αντιπλημμυρικά έργα για την Θεσσαλία. Μάλιστα, δόξα τω Θεώ. Για όλο αυτό το κακό που γίνεται στον Βόλο, δεν ξέρω αν θα αναφερθεί. Μέσα σε 2 ώρες σήμερα το πρωί, τεράστια φορτηγά με εξκαφικά μηχανήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Μέσα σε 2 ώρες γέμισαν 2 τεράστια φορτηγά με νεκρά ψάρια. Δεν υπάρχουν λόγια για να χαρακτηρίσεις την εικόνα. Μπείτε στο site, στην ιστοσελίδα μας, στο www.focus.fm, ή στη σελίδα μας στο Facebook και δείτε, έχω αναρτήσει σχετικό θέμα, πλάνα βίντεο με drone. Η απόλυτη καταστροφή, αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται, όχι μόνο στο Βόλο, στην παραλία του Βόλου, αλλά σε όλη στην ευρύτερη περιοχή, και περιβαλλοντική αλλά και οικονομική. Είναι εικόνες, εκατομμύρια νεκρά ψάρια σχηματίζουν χιλιόμετρα εκεί στο χήμαρο του Ξηριά. Θυροφράγματα έχουν τοποθετηθεί, ειδικά δίχτυα για να εμποδίσουν τα νεκρά, εκ των υστέρων έτσι, τα νεκρά ψάρια, ώστε να προστατεύσουν τον παγασιτικό. Εγώ νομίζω ότι σου θυμίζουν, είναι σκηνές, εικόνες αποκάλυψης, κυριολεκτικά, και δεν υπερβάλλω. Είναι πολύ μεγάλο το κακό που έχει συμβεί και δεν το βλέπω να τελειώνει σύντομα. Ναι, είχαμε τις πλημμύρες, πάντα είχαμε και θα έχουμε φυσικές καταστροφές. Το θέμα είναι η σωστή διαχείριση. Αυτό είναι, αν υπάρχει σωστή διαχείριση. Γιατί το νερό της λίμνης αναμφισβήτητα, μετά από όλα όσα είχαν συμβεί και μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ, ήταν ακατάλληλο. Διαταράχθηκε το οικοσύστημα, μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αλλά ανοίγεις έτσι με τέτοια ευκολία το φράγμα και ανεξέλεγκτα περνούν και νεκρά ψάρια, αλλά και εγώ δεν ξέρω, άσχετη είμαι με όλη αυτή την ιστορία, με τη θάλασσα γενικότερα, αλλά πόσο θα αντέξουν, λέω τώρα, του γλυκού νερού μέσα
στο θαλασσινό νερό. Δεν ήταν αναμενόμενο να συμβεί όλα αυτά και εκ των υστέρων τώρα έχουμε έρευνες και παρέμβαση της δικαιοσύνης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι Αϊνστάιν για να το σκεφτείς. Δηλαδή και αυτά που επέζησαν τα ψαράκια είχαν ημερομηνία λήξης. Πόσο να αντέξουν. Δεν ξέρω. Ή εμένα μου φαίνεται πολύ απλό να το είχαν σκεφτεί για τον κίνδυνο, για τον παγασιτικό αυτή η συνεχή ροή από την λίμνη Κάρλα ή... Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, φυσικά. Πολύ σωστό το σχόλιο σου, Πασχάλη. Και φυσικά να κουβαλούν και τα παιδάκια μας, λέει, κουβέρτες τον χειμώνα. Να διανύουν επίσης χιλιόμετρα για να πάνε από το ένα χωριό, όχι στο επόμενο, στο μεθεπόμενο. Μη σας πω και 3-4 χωριά, γιατί κλείνουν τα σχολεία. Έχουμε ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που δεν λέει να σταματήσει με την συρρήκνωση. 188 συνολικά τα σχολεία που κλείνουν και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Τίποτα. Τα έθιμα δεν ξέρω, Ελισάβετ μου, αν θα τα κρατήσουν. Ποιος ξέρει, μπορεί. Θα περιμένεις και εσύ μαζί με τον Πασχάλη, Βαγγέλη μου. Κατερινάκη μου, να είσαι καλά. Εσύ στο YouTube, τι κακίες είναι αυτές, ε? Να πω, okay, κάποιο θέμα θα υπάρχει, κάποιος λόγος σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι σοβαρός. Και τα μηνυματάκια σας εδώ έχετε ξεφύγει πολλές φορές, αλλά εντάξει, ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση. Πάμε διαφημίσεις. Okay, Γιώργο μου, πάμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε, γιατί θα δούμε το θέμα, μιλώντας τώρα άσχετο βέβαια με όλη αυτή την ιστορία με τον Βόλο, έχει να κάνει με τους ερασιτέχνες Αλής και με ένα χαράτσι το οποίο πρέπει να πληρώσουν, το οποίο δεν είναι καινούριο, παλιό είναι, αλλά έχει ανακοινηθεί το θέμα και έχει αναστατώσει τους ερασιτέχνες Αλής. Πριν σπεύσετε να το πληρώσετε πάντως, περιμένετε να ακούσετε την συζήτηση που θα κάνουμε με τον καλεσμένο μας σε λίγο και έπειτα κρίνετε εσείς. Hold me down.
empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this goal. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Επιστρέψαμε εδώ στον Focus FM στους 103.6 από την Μακεδονία μας, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά όλους εσάς που έχετε συντονιστεί. Στον Αλέξανδρο τον Γιαννόγλου τα χαιρετίσματά μας και τις ευχές μας από όλους εδώ. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός σε όλους όσοι γιορτάζετε. Σήμερα για το επίδομα θέρμανσης με ρωτάτε. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, αν καταβλήθηκε ποτέ, τι θα γίνει, θα δοθεί, θα το δούμε, δεν το γνωρίζω το θέμα. Εννοείται ότι τα εσώψυχά σου, βέβαια, και το χαρακτήρα σου, σε κάθε περίπτωση, Έφη μου. Νέα ζευγάρια γράφεται, αντί να σβρώχουν καροτσάκι με παιδάκι, κατοικίδια, πολλά κατοικίδια για αναρωτιέμαι, αναρωτιέσαι αγαπημένε μας, γιατί είναι το θέμα αυτό με το δημογραφικό κυρίως που μας καίει, και ειλικρινά είμαι περίεργη να δω τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, γιατί υποτίθεται ότι μέσα σε αυτά τα λίγα, γιατί είπαμε μικρό το καλάθι, άδειο το πουγγί, η βαλίτσα του Πρωθυπουργού φέτος στην ΔΕΘ. Θα στηρίξουμε, λέει, τα νέα ζευγάρια. Για να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί. Πάμε να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Διονύση Μπάστα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ερασιτεχνών Αλιέων. Τι κάνετε, είστε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλή σας μέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλά είμαστε, το παλεύουμε. Τα λέμε κάθε φορά που προκύπτει ένα θεματάκι πάντως, ναι, και καλά κάνουμε. Αυτή τη φορά εμείς θα γεμίσουμε το πουγγί. Ναι, εγώ είπα στους ακροατές. Με λέγατε προηγουμένως για το πουγγί, φαίνεται ότι προτιμούσα να το γεμίσουμε εμείς. Ναι. Περισσεύουν. Έλα στους ακροατές μας προηγουμένως και αυτούς που ασχολούνται ερασιτεχνικά με την Αλία, που έχουν ένα βαρκάκι, που θέλουν να ξεφύγουν, άλλος το κάνει για το χόμπι του, να μην βιαστούν γι' αυτό το χαράτσι, να το πω, γι' αυτό τον φόρο που βλέπουμε. Νέος φόρος. Νέος και τελείως άδικος φόρος. Ναι. Νέος ή παλιός αυτός τώρα. Μια καλωστημένη αλλά και πέσχυτη όμως φορομπηκτική μηχανή. Με σκοπό να εξισώσει τον όποιον έχει ένα βαρκάκι, το οποιοδήποτε βαρκάκι. Εντάξει, ναι. Και όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως οδήματος και επαγγελματικής δραστηριότητας με ναυτιλιακή εταιρεία. Μάλιστα. Ίσα και όμοια. Εγώ που ασχολούμαι, που κάνω το χόμπι μου. Πρέπει να το πούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι στο θέμα. Δεν έχω αναφερθεί πουθενά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πρώτη φορά αναφέρομαι σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Γιατί πλέον είναι και ο καιρός. Άνοιξε η Βούλη, ανοίγουν τα δικαστήρια. Ήρθε λοιπόν ο καιρός να μιλήσουμε. Και είστε οι πρώτοι. Να είστε καλά. Σας ακούω, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα νόμο. Ναι. Το 75, το νόμο 27. Ο οποίος ουσιαστικά ήταν περιφορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη εμπορικής ναυτιλίας, εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναχών θεμάτων. Δηλαδή, ουσιαστικά ο νόμος είναι ξεκάθαρος ότι αναφέρεται σε οποιοδήποτε σκάφος ή πλωτό το οποίο αποφέρει εισόδημα. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν μετροπολογίες. Η πρώτη έγινε το Δεκέμβρη του 19. Έρχονται μετά το 21, το 23 και τι κάνουν. Τώρα με διάφορες τροπολογίες εξισώνουν φορτηγίδες, πλωτούς γερανούς, δεξαμενές, με οποιοδήποτε βαρκάκι, του οποιοδήποτε ανθρώπου. Ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή είτε το έχεις ένα χρόνο, είτε το έχεις 30 που είναι για πέταμα, πληρώνει φόρο. Είναι σε κινησία, πληρώνει φόρο. Το έχεις στην αυλή του σπιτιού σου, ρε παιδί.
Πόσα βαρκάκια βλέπουμε σε άμπλες σπιτιών. Ναι. Κατοντάδες, χιλιάδες. Ακόμη και ενδεχομένως εγώ που ίσως να έχω κληρονομιά από τον παππού μου μία βαρκά. Από τον παππού σας. Ναι. Αυτό το βαρκάκι λοιπόν θα πληρώσει φόρο, το οποίο δεν το χρησιμοποιείτε πουθενά. Και να πω και κάτι. Και δεν έχω έσοδα εγώ από αυτό, έτσι, για να με εξισώνουμε τους άλλους που αναφερθήκατε. Μα δεν υπάρχει έσοδο. Δεν είναι επάγγελμα. Δεν παράγει εισόδημα. Ο φόρος, η έννοια του φόρου είναι φορολογό κάτι που παράγει εισόδημα. Σωστά. Να μου πει λοιπόν κάποιος, εγώ έχω μια βάρκα 4 μέτρα και την έχω για να πηγαίνω για ψάρεμα. Ή εσείς την έχετε να πηγαίνετε, ξέρω εγώ, με τον άντρα σας στην διπλανή παραλία να κάνετε μπάνιο. Ποιο ακριβώς εισόδημα παράγει. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα να μας απαντήσουν για ποιον ακριβώς λόγο φορολογείτε. Και με τι ποσό θα μας πείτε. Ναι, είναι 100 ευρώ το χρόνο, το οποίο τα βάλα και αναδρομικά από πέρσι. Δηλαδή είναι 200 μανιμάνι. 200 ευρώ. Άρα δικαίως αναστατώνεται. Δεν το βάλανε πέρσι γιατί είχαν τις ευρωεκλογές μπροστά. Το βάλανε τώρα που τελειώσαν οι ευρωεκλογές. Άρα δικαίως έχουν αναστατωθεί. Και πρώτη φάση λοιπόν είναι 100 πέρσι και 100 φέτος 200. Ξέρετε, μιλάμε για ανθρώπους χαμηλής οικονομικής επιφάνειας. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να σπεύσουν. Δεν σας μιλάω τώρα για κάποιον που είναι ακότερο 10-12 μέτρα. Και πότε λίγοι. Όμως τον εξισώνει. Ναι, πότε, τι περιθώριο έχουν όλοι οι ερασιτέχνες. Δώσανε τώρα ένα περιθώριο. Στην αρχή ήταν, βγείτε. Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Το θέμα είναι το πώς το επικοινωνήσαν όλο αυτό. Αυτό επικοινωνήθηκε με διαρροή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Βάλανε οι μέτερους, το λέω ξεκάθαρα, να επικοινωνήσουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε ο κύριος Πιτσιλής είναι ο διοικητής ΑΔΕ. Αλλά επειδή η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει καμία σχέση, οπότε κρύβεται ο υπουργός από πίσω. Από πίσω όμως είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Είναι ο κύριος Δήμας. Mm-hmm. Θα λέμε και ονόματα πλέον. Πλέον θα λέω και ονόματα. Δεν μου αρέσει που το κάνω, αλλά πρέπει να το κάνω κάποτε. Δεν γίνεται. Και βάζουν νέο φόρο πότε. Τώρα που βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει. Α, εμείς κάνουμε φοροαπαλλακτική πολιτική. Πολιτική, ναι. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την απαλλαγή, ο Μπαρμπαγιώργος από τους Αθωνούς ή από τους Φούρνους πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ. Μα 200 ευρώ για αυτόν τον άνθρωπο ή για τον οποιονδήποτε γέρο άνθρωπο έχει ένα βαρκάκι, να μην είναι γέρος και νέος να είναι, που έχει ένα εισόδημα το σημερινό κατώτατο μισθό. Τι λέτε τώρα, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Άλλος έχει χόμπι να περπατά, άλλος να τρέχει, άλλος να πάρει το βαρκάκι του και όχι τη θαλαμιγό. Για το οποίο φορολογείται ήδη. Ναι, το βαρκάκι με το που το δηλώσετε είναι τεκμήριο. Εφόσον είναι τεκμήριο παράγει φόρο. Ναι. Είναι ήδη φορολογημένο. Okay. Αν είναι λίγο πιο μεγάλο το βαρκάκι έχει και φόρο πολυτελεία. Ναι. Και θέλουμε αν τώρα... είναι ακόμα πιο μεγάλο έχει και τεπάει. Είναι ένα τέλος. Ναι. Τέλος ημερήσεων πλόων κτλ. Ναι. Δηλαδή πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δικαίως ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και τόσο καιρό δεν έχω μιλήσει, ξέρετε γιατί. Γιατί οι δικηγόροι το ψάχνανε. Πήγατε το θέμα σε νομικούς. Το δώσετε. Σαν σωματείο, εμάς η δουλειά μας αυτή είναι. Το νομικό κομμάτι. Ναι. Του οποιοδήποτε προβλήματος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι έχει παραποιηθεί τελείως η αρχική σκοπιμότητα του νόμου. Το 1975. Γιατί όλες τις στιγμές το νόμο του 1975, ο οποίος δεν μιλάει επουδενή, δεν μιλάει για ιδιωτικά μικρά σκάφη. Προσέξτε, παλιά ήταν ελέμβη, τώρα τα λέμε μικρά σκάφη αναψυχής. Ναι. Μιλάει μόνο για σκάφη τα οποία παράγουν εισόδημα και τα οποία ασχολούνται βασικά στην ναυτιλία. Σε ναυτιλιακές. Και δεν ήταν και τόσο μικρά. Όταν μιλάμε για 20 κόρους δεν είναι κάτι μικρό. 20 κόροι είναι ένας όγκος σοβαρός. Βγάλανε λοιπόν τους κόρους στη χωρητικότητα, το κάνανε σε μέτρα, βάλανε και οριζόντια ένα χαράτσι, πάρτε 100 ευρώ το χρόνο και τελειώνει η ιστορία. Και πώς το επικοινωνήσανε μέσω Facebook, μα αν είναι δυνατόν. Δεν είχαμε κάποια είναι αλήθεια. Βγάλανε οι μέτερους οι οποίοι κάνανε ουσιαστικά τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Για να καταλάβω και εγώ δηλαδή. Τι κάνανε. Μάλιστα. Σιγοντάρανε το Υπουργείο. Άδειασαν τα ταμεία και με αυτόν τον τρόπο είπαν να ανακοινήσουν το θέμα. Ουσιαστικά ναι. Και με ρωτάγανε, μου έχουν και εκατοντάδες email, εκατοντάδες μηνύματα. Δεν διονύσει, γιατί δεν γίνεται να μιλήσει γι' αυτό. Όχι, δεν θα βγω. Να πω εγώ στον Κοσμάκη, μπείτε να γραφτείτε σε μια πλατφόρμα για να πληρώσετε 200 ευρώ. Δεν θα το κάνω. Και δεν το κάνω γιατί είναι άδικο. Είναι ντροπή και άδικο. Δεν θα το κάνω. Εσείς δεν θα πληρώσετε. Δεν θα γίνει το σωματείο λαγός της ΑΔΕ ή λαγός του Υπουργείου Οικονομικών. Να βγει ο κύριος Υπουργός που κρύβεται πίσω από την ΑΔΕ, γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Να βγει αυτός και να πει: εγώ αποφάσισα τώρα να φορολογήσω και το μικρότερο βαρκάκι. Επίσημα, να έχετε μία ανακοίνωση, μία δήλωση από επίσημα χείλη. Ουσιαστικά αυτός είναι. Άρα μέχρι τότε μας λέτε ότι δεν θα το πληρώσετε προσωπικά εσείς.
ο κύριος Πιτσιλής, για να βάσουμε τα πράγματα στο όνομά του, γιατί όλα αυτά φαίνονται, φαίνεται ο κύριος Πιτσιλής, ο διοικητής ΑΔΕ. Mm-hmm. Ο κύριος Πιτσιλής ούτε νόμους ψηφίζει, ούτε νομοσχέδια καταθέτει, ούτε τροπολογίες. Ουσιαστικά η ΑΔΕ είναι, άμα το σκεφτούμε λίγο πιο τσισφαιρικά, είναι εκτελεστικό όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι δεν είναι? Δεν βγάζει νόμους ο άνθρωπος. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Απλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Βεβαίως θα μεταφέρω εγώ στον κύριο Πιτσιλή ότι βάσει του ιδρυτικού νόμου της ΑΔΕ, ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Για ποια αντικειμενικότητα, κύριε Διοικητά? Θα μου πείτε τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά δεν τον διορίζω εγώ τον κύριο Διοικητή, ούτε έχω κάτι με τον άνθρωπο. Γιατί καταλαβαίνω, όλοι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Όπως λοιπόν ήξερε ο κύριος Δήμας να βγει και να πει ότι, ξέρετε, ο οποίος δεν έχει βγει να ανακοινώσει ότι βάζω το χαράτσι. Όχι! Μετά από διαμαρτυρίες που διαβάστηκαν από τον κόσμο, βγήκε και έδωσε παράταση. Γιατί την έδωσε? Γιατί βγάλαμε, λέει, 18 Ιουνίου. Mm-hmm. Παράταση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Όλοι αυτοί δεν είχαν ενημερώσει καν λογιστές και φοροτεχνικούς. Μέσω Facebook που ανικοβλήθηκε ο Κοσμάκης και τρέχανε στους λογιστές τους και στους φοροτεχνικούς και ρωτάγανε, εδώ μας λένε πριν τελειώσουμε. Τι λογιστές, λέει, δεν έχουμε ιδέα. Ναι, εντωμεταξύ ένα μπάχαλο και, και με τους λογιστές. Δεν έχει εικόνα ο κόσμος. Σύγχυση. Από πού δεν έχει ο κόσμος την εικόνα? Η πληρωμή του. Βγήκε κάποιος επίσημα σοβαρά, σαν Υπουργείο, να πει ότι εγώ, κύριε, γιατί δεν θέλει να το κάνει, πολιτικό κόστος. Εδώ λοιπόν δεν είναι έτσι. Τώρα θα το κάνει. Να βγει. Και παρακαλώ πολύ και εσάς δημοσιογράφους τώρα, γιατί ουσιαστικά η ΑΔΕ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η ΑΔΕ ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων, σαν ανεξάρτητη αρχή. Η Βουλή των Ελλήνων όμως δεν είναι μόνη της. Έχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και μειοψηφία. Η μειοψηφία δεν έχει ασχοληθεί καν με το θέμα μέχρι στιγμής, ελπίζω να αλλάξει, γιατί προφανώς έχει άλλα θέματα πιο φλέγοντα. Να ασχοληθεί από το, πώς το λένε, από την αφέμα εξωτερικών πολιτών. Πάμε τώρα όμως στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα τον έρχεται τον πρόεδρο της σε λίγο καιρό στη Δεθεπάνω, Θεσσαλονίκη. Πάρτε του λοιπόν το ερώτημα και πέστε, εδώ μας λέτε έτσι, και από την άλλη βάζετε 100 ευρώ σε κάθε παππούδι και σε κάθε φτωχό άνθρωπο. Πεις, έτυχε κάποτε, μιλάμε, αν το σκάφος το έχετε 30 χρόνια θα πληρώσετε. Εγώ γνωρίζω από τώρα ότι δεν θα καλύψει η απάντηση, θα μας καλύψει η απάντηση πάντως. Και ξέρετε για πόσα λεπτά κοιτάνε να πάρουν, ειδικά από τα μικρά σκάφη? Άμα το βάλετε κάτω, γιατί δεν είναι πάνω από 20-30 χιλιάς, θα πάνε 2-3 εκατομμύρια. Το δημόσιο ταμείο, δηλαδή τρίχες. Δεν είναι τα 3 εκατομμύρια, είναι το από πού τα παίρνεις. Είναι το από πού τα παίρνει. Και το κατοστάρικο αυτό για κάποιους ανθρώπους είναι... Τι λέτε τώρα. Είναι πολλοί που περιμένουν πώς και πώς να βγουν στη σύνταξη. Είναι όνειρο ζωής να έχουν ένα μικρό. Αυτό. Το καημένος ο μπαρμπούλης. Άλλοι που ενδεχομένως να μην τη χρησιμοποιούν. Όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι επάγγελμα. Είναι ένα χόμπι. Δηλαδή γιατί θα πρέπει να πληρώσουν 200 ευρώ... Εδώ είναι πληρώνουν. Ακριβώς αυτό που λέμε. Και εκτός από αυτά που πληρώνετε... Να μας απαντήσει ο κύριος Υπουργός για ποιο λόγο ακριβώς φορολογείται. Τη σκοπιμότητα. Δεν μας πει φορολογείται για αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο φορολογείται. Με ποιο σκεπτικό. Δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό. Δεν υπάρχει. Είναι καθαρά φοροεισπρακτικό. Καθαρά δεν έχουμε λεφτά και πρέπει να γεμίσουμε τα ταμεία. Ξεκάθαρα. Γιατί όπως μιλάγατε προηγουμένως, θα πρέπει να ανέβει επάνω ο κύριος Πρωθυπουργός και να δεν ξέρω τι θα κάνει, τι θα πει. Δεν είμαι στο κεφάλι του μας. Και κάποιος θα πρέπει να βρει, αν δώσει κάτι σε κάποιους, κάποιος θα πρέπει να βρει τα λεφτά. Και προφανώς βρήκε το Μπαρμπαγιόρο από τους Οθωνούς και από τη Λέρο. Ξέρω από τον βρήκε τον άνθρωπο. Πολλά μηνύματα συμπαράστασης και από τους ακροατές μας και για το κόστος συντήρησης μας σημειώνει ο κύριος Δημήτρης ότι είναι και αυτό. Υψηλό είναι ένα θέμα από μόνο του, δεν ξέρω αν ασχολείστε κύριε Δημήτρη. Κάτι, εδώ δεν μιλάμε για το κοσυντήρηση, να πείτε στον κύριο Δημήτρη, γιατί ακόμα και ασυντήρητο να το έχει και να το έχει σε ακινησία, σκάφος δηλωμένο σε ακινησία, δεν το χρησιμοποιώ ρε παιδί μου, κάποτε το πήρα, είχα λεπτά, τώρα δεν έχω πράγμα. Mm-hmm. Το έχω δηλώσει σε ακινησία, γιατί δεν το χρησιμοποιώ και το έχω στην αυλή του σπιτιού μου, πληρώνει φόρο. Μα είναι σπασμένο, διαλυμένο το μισό, δεν έχει μηχανή, έχει χαλάσει, πληρώνει. Όχι, θα πληρώσεις. Μα είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Και εγώ στο άκουσμα αυτής της είδησης, γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σας. Δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει. Το θεώρησα πραγματικά πάρα πολύ κακό μέσα σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε. Βαλόμαστε από παντού.
Ειλικρινά. Αυτό που έχουν ξεχάσει όμως εκεί πέρα στο Υπουργείο είναι ότι ο νόμος του 75 είναι με αυξημένη νομική ισχύ και υπάρχει και απόφαση του ΣΤΕ. Όλη αυτή λοιπόν η παραποίηση του σκοπού και της έννοιας του νόμου με τροπολογίες που περάσανε νύχτα σε νομοσχέδια άσχετα είναι λάθος. Και το λέω λοιπόν από τη δικιά σας τη συχνότητα ότι ζητάμε από τον κύριο Υπουργό χθες, όχι σήμερα, χθες, αναστολή της εφαρμογής του νόμου με σκοπό να ελεγχθεί η νομιμότητα και η σκοπιμότητα των διατάξεων φορολόγησης. Ιδιαίτερα μικρών σκαφών αναψυχής. Μικρών σκαφών. Τα μικρά σκαφή είναι από 7 μέτρα και κάτω. Ξαφνικά τα μικρά σκαφή ονομάστηκαν πλοία εδώ. Λοιπόν, μιλάτε με ένα πλοιοκτήτη, οπότε θα μου μιλάτε και ανάλογα, έτσι. Είμαι πλοιοκτήτης, είμαι εφοπλιστής. Εφοπλιστής καλύτερα. Εγώ και ο κύριος Δημήτρης σας πήρε τηλέφωνο καημένος. Κύριε Πάστα, να. Ελπίζω να ακουστούν εκεί που πρέπει όλα αυτά που υπόθηκαν. Να γνωρίζουν όμως όλοι οι άνθρωποι, γιατί θα πρώτη φορά μιλάω για αυτό το θέμα, ότι σύμφωνα, επειδή χθες είχα μια συνάντηση με τους νομικούς μας, ότι μπορούν να προσφύγουν κατά του χαρατσιού αυτού στα διοικητικά δικαστήρια με συλλογικά. Να, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Γιατί όλο αυτό το κρατάνε και το ένα-δύο χρόνια για να περάσουν οι προθεσμίες, ώστε να μην μπορεί κανείς νομικά να κάνει προσφυγή. Να. Μπορείς όμως να κάνεις προσφυγή μόλις σου βεβαιωθεί το οφειλή στα διοικητικά δικαστήρια για την οφειλή. Το κρατάμε αυτό, κύριε Πάστα. Αυτά είναι καινούρια. Ωραία. Σας ευχαριστώ και αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Θα ήθελα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μου, να τα πούμε τα νεότερα στους ακροατές μας και σε όλους όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με την Αλία. Να είστε καλά. Καλή είστε συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Επίσης. Focus 103,6. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ερασιτεχνών Αλιέων. Μιλάμε για ένα χαράτσι, για ένα μπιλιετάκι που δεν ήρθε, αλλά πρέπει να πληρώσουν. Έτσι μέσω διαρροών ενημερώθηκαν οι φίλοι Αλιής, ερασιτέχνες, ψαράδες, συγγνώμη, 100 και 100, 200. Και ας το έχεις εσύ εκεί αραγμένο, να το βλέπεις να το χαίρεσαι, να μπαίνεις μέσα να πίνεις ένα καφέ, να κάνεις μία βόλτα και να το αφήνεις ξανά, να είναι κληρονομιά, να είναι η διέξοδό σου, η εκτόνωσή σου, δεν τους ενδιαφέρει, πληρώνεις και θα ξαναπληρώσεις, γιατί έτσι, γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν χρήματα. Εδώ ξέρεις τι λένε για το πρόβλημα όλο αυτό με τα ενοίκια, με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προσενοικίαση, με όλη αυτήν την ιστορία με τα Airbnb, να βάλουν, λέει, υψηλότερο ένφια. Έχεις ένα σπίτι, αλλά δεν το νοικιάζεις. Τότε στο κλειστό θα μπει μεγαλύτερος φόρος σε σχέση με το δικό μου που το νοικιάζω. Να, ναι. Γιατί το κρατάς κλειστό? Ναι, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι να το κρατήσω, να το νοικιάσω για ένα χρόνο, ενδεχομένως θα σημειωθούν και κάποιες καταστροφές. Καλύτερα τα χρήματα θα τα δώσω που θα τα δώσω έπειτα για μια ανακαίνιση. Να κάνω λίγο οικονομία, να το κρατήσω, γιατί εν πάση περιπτώσει περιμένω να παντρέψω το παιδί μου. Ναι, και δεν θέλω να το νοικιάσω. Είμαστε σε προετοιμασίες γάμου. Όχι, σου λέει, είναι κλειστό. Θα πληρώσει παραπάνω φόρο. Μένει να το δούμε και αυτό, γιατί συζητιέται. Για να δούμε. Είναι προτάσεις. Σούπα, σκέφτονται διάφορα. Μία πήγε. Οπότε κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε μέσω Viber. Για την ακρόαση πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Γερή και δυνατή Παρασκευή είπαμε σήμερα. Ναι. Όλα καλά εκεί στα Χανιά, εύχομαι. Καλό μεσημέρι. Προσοχή με την ανατροπή του καιρού των βροχοπτώσεων, των καταιγίδων, και Χαλκιδική θα χτυπήσει. Οπότε στους λουόμενους έτσι το νου σας. Να είστε καλά από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.